Με τη χάρη του Κυρίου μας, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 645. Σελίδα λοιπόν 645 είναι Ισαΐας ο προφήτης, κεφάλαιο 34. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 16 και 17. Σελίδα 645, Ισαΐας ο προφήτης, κεφάλαιο 34, εδάφιον 16. Ζητήσατε εν το βιβλίο του Κυρίου και αναγνώσατε. Ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη. Ουδέν θέλει είστε χωρίς του συντρόφου αυτού. Διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα. Και αυτός έριψε τον κλήρον περί αυτών και η χείρα αυτού διεμήρασε εις αυτά με στάθμην εκείνη τη γη, θέλουσι κληρονομήσει αυτήν εις τον αιώνα, από γενεάς εις γενεάν θέλουσι κατοικεί εν αυτή. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, για το Λόγο Του. Ο Λόγος του Κυρίου, αδερφοί, σήμερα μας προσκαλεί να αναζητήσουμε τη φωνή του Κυρίου μέσα εις τας γραφάς. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα, αδελφοί, το μισό, το άλλο μισό θα μας το πει ο Κύριος, πιστεύω, με την Καινή Διαθήκη. Αλλά αυτό που προσκαλεί ο Θεός τον άνθρωπο είναι να αναζητήσει το βιβλίο του Κυρίου και να το διαβάσει. Ξέρετε, αδελφοί, πολλές φορές στη ζωή μας μέσα προσευχόμαστε στον Κύριο και λέμε, Κύριε, μίλησέ μου. Μίλησέ μου, Κύριε, μίλησέ μου, Κύριε. Λάλησέ μου, Κύριε, θέλω να σ' ακούσω, θέλω να ακούω τη φωνή Σου. Και πράγματι έτσι είναι, αδελφοί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος από εμάς σήμερα το πρωινό που δεν θέλει να ακούει τη φωνή του Θεού. Όλοι μας θέλουμε να παίρνουμε οδηγία από το Θεό, θέλουμε να παίρνουμε κατεύθυνση. Έχουμε ανάγκες, έχουμε αναζητήσεις μέσα στη ζωή μας. Ψαχνόμαστε, σκεφτόμαστε. Πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της ημέρας ερχόμαστε σε μικρά ή μεγάλα αδιέξοδα. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Δεν ξέρουμε μάλιστα τι πρόκειται να συμβεί μέσα στην ίδια την ημέρα. Καθώς εξελίσσονται και περνάνε οι ώρες, δεν ξέρουμε τι θα δούμε στο αύριο, τι θα συναντήσουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι η στιγμή που ζούμε, αδελφοί. Κάνουμε τους προγραμματισμούς μας, αλλά όμως ζητάμε από τον Κύριο να μας μιλήσει. Και η απάντηση, αδελφοί, σε όλες αυτές τις προσευχές, κυρίως για τα σωτηριακά μας ζητήματα και για το πώς θα σωθεί η ψυχή μας, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο, αδέρφια μου, είναι η σωτηρία της ψυχής μας, μας προσκαλεί ο Θεός να ζητήσουμε απαντήσεις εν το βιβλίο του Κυρίου. Πολλές φορές όταν λέμε «Κύριε, μίλησέ μου», φανταζόμαστε ότι θα ακούσουμε φωνή, που μπορεί να γίνει. Φανταζόμαστε ότι θα μας μιλήσει ο Κύριος με μία προφητεία. Φανταζόμαστε ότι μπορεί να ανοίξουν οι ουρανοί. Φανταζόμαστε ότι θα κατέβει ο άγγελος του Κυρίου και θα μας δώσει το μήνυμα από τον ουρανό. Φανταζόμαστε ένα σωρό πράγματα. Ενώ στην πραγματικότητα, αδελφοί, η απάντηση είναι πάντοτε μέσα στο σπίτι μας. Είναι πάντοτε μέσα στη ζωή μας. Και ο Λόγος του Κυρίου το λέει τόσο απλά και όμορφα, αδερφοί. Ζητήσατε αυτό που ψάχνετε εν το βιβλίο του Κυρίου. Και ο Κύριος, αδέρφια μου, μας εχάρισε ένα βιβλίο. Το οποίο βιβλίο, αδελφοί, δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο. Δεν είναι μια εγκυκλοπαίδεια. Δεν είναι αποστάγματα σοφίας ανθρώπων. Αλλά είναι ένα βιβλίο μέσα εις το οποίο δια πνεύματος Αγίου εγγράφθηκε
ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Αρχικά, δια των προφητών, οι οποίοι δεν ελάλησαν διαμέσου της δικής του σοφίας, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου παρακινήθηκαν αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού και αποτύπωσαν τη φωνή του Κυρίου εις το βιβλίο αυτού. Και ο Κύριος σήμερα μας λέγει, αναζητήσατε εν το βιβλίο του Κυρίου. Ψάξτε. Όταν έχεις ερωτήματα προς τον Κύριο, ψάξε στο Λόγο του Θεού. Έχει λύσεις, έχει απαντήσεις, έχει οδηγίες. Και αν, αδελφοί μου, σήμερα που έχουμε τόσο εύκολη την απάντηση και το Λόγο του Θεού μπροστά μας, δεν αναζητούμε να ψάξουμε να βρούμε τι ο Κύριος έχει να μας πει μέσα σε αυτό το βιβλίο, πώς θα έλθει ο Κύριος να μας μιλήσει και να μας πει και τα περισσότερα για να μας χρησιμοποιήσει και να μας αποστείλει στο έργο Του. Εάν δεν μάθω σήμερα να πείθομαι και να εμπιστεύομαι αυτό που διαβάζω ότι είναι Λόγος Θεού και είναι απάντηση στην προσευχή μου, πώς θα έλθει ο Κύριος να μου μιλήσει και να μου πει, παιδί μου, τώρα θα σου πω να κάνεις και ένα βήμα παραπάνω. Τώρα θα σου πω και το παραπάνω. Τώρα που έμαθες να με εμπιστεύεσαι στο γεγραμμένο λόγο, τώρα θα σου φανερώσω και περισσότερα. Θα σου φανερώνω πράγματα για την καθημερινή σου ζωή. Θα σε οδηγώ. Δεν θα σου φανερώσω περισσότερες αποκαλύψεις από ό,τι είναι γραμμένες εδώ. Γιατί ό,τι είναι γραμμένο εδώ, αδελφοί, όπως θα διαβάσουμε παρακάτω, αυτό θα εκτελεστεί. Είτε το πιστεύουμε, είτε όχι. Ο Λόγος του Κυρίου λέει, ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη. Ό,τι είναι γεγραμμένο, αδελφοί, στο Λόγο του Κυρίου θα πραγματοποιηθεί, είτε το πιστεύουμε, είτε δεν το πιστεύουμε. Γι' αυτό καλύτερο είναι να μάθουμε να το πιστεύουμε. Γιατί αν δεν το πιστέψουμε, θα γίνονται τα προφητευμένα και όσα είναι γεγραμμένα και εμείς ακόμα θα ψάχνουμε να δούμε τη φωνή του Κυρίου. Θα εκτελείται ο Λόγος του Κυρίου γύρω μας και εμείς ακόμα θα ψαχνόμαστε. Μίλησέ μας, Κύριε. Μα τι να σου πω, παιδί μου, δεν τα βλέπεις γύρω σου. Δεν βλέπεις τι συμβαίνει. Δεν βλέπεις ότι ο Λόγος μου εκτελείται όπως είναι γεγραμμένος. Έτσι συνέβη και στο λαό Ισραήλ. Ήρθε ο Χριστός και αυτοί λέγανε, εμείς περιμένουμε το Μεσσία. Μα είναι εκεί. Ναι, αλλά εμείς τον περιμένουμε. Μα τι περιμένετε, αυτόν που ήρθε? Ήρθε ο Κύριος, εργάστηκε το έργο Του, πέθανε στο Σταυρό του Γολγοθά όπως ήταν και γραμμένο, συγχώρεσε αμαρτίες, έκαμε θαύματα πολλά, έφερε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, απέθανε, αναστήθηκε, ανελήφθη και ο λαός Ισραήλ ακόμα τον περίμενε και ακόμα τον περιμένει. Και μετά αναρωτιόνται οι άνθρωποι, μα γιατί ο Κύριος δεν μου μιλάει? Και ο Κύριος όμως αναρωτιέται, μα γιατί τα παιδιά μου δεν μ' ακούν? Δεν είναι τρομερό, αδελφοί, να έχουμε τη φωνή του Θεού μπροστά μας γεγραμμένη πάντοτε? Πάντοτε είναι εκεί. Όταν αναζητάς, αδελφέ, αδελφή, τη φωνή του Κυρίου, άνοιξε το λόγο. Ψάξε μέσα στο λόγο, αναζήτησε να βρεις την απάντηση που ψάχνεις. Γιατί είναι εκεί. Μα, Κύριε, για την καθημερινή ζωή. Ναι, για την καθημερινή ζωή. Θυμάμαι, αδέρφια μου, όταν ψάχναμε να βρούμε οικόπεδο για να χτιστεί η εκκλησία της Κηφισιάς, βρήκαμε ένα οικόπεδο που έκανε τότε σε δραχμές 100 εκατομμύρια. Δραχμές. Και προσευχόταν το πρεσβυτέριο της εκκλησίας και οι πρεσβύτεροι και ο Κύριος φανέρωσε μέσα στο Λόγο του Θεού, αδερφοί, ακριβώς το ποσό που επρόκειται να αγοραστεί η εκκλησία. 50 εκατομμύρια. Τα μισά λεφτά του οικοπαίδου. Δεν θα σας πολυλογήσω. Τελικά το οικόπεδο αγοράστηκε 50 εκατομμύρια. Γιατί όλες οι απαντήσεις, ακόμα και για την καθημερινότητά σου, αδελφέ μου και αδελφή μου, είναι εκεί.
Το θέμα είναι, αδέρφια μου, να αναζητούμε τις απαντήσεις. Και πώς θα τις αναζητώ? Ανοίγοντας το λόγο. Άμα το λόγο τον έχω κλειστό, το εξώφυλλο δεν έχει να μου πει τίποτα. Αν το έχω ακουμπισμένο πάνω στο κομωδίνο μου, δεν έχει να μου πει ο λόγος του Κυρίου τίποτα. Αν το έχω κάτω από το μαξιλάρι μου, δεν έχει να μου πει τίποτα. Πάνω στο εικονοστάσι, δεν έχει να μου πει τίποτα. Ο λόγος του Κυρίου έχει να μου πει όταν είναι ανοιχτός μέσα στο σπίτι. Όταν τα μάτια μου είναι ανοιχτά και προσεκτικά εις το να ακούσουν το λόγο του Κυρίου, για να μάθουμε ακριβώς, αδελφοί, πώς πρέπει να περιπατήσουμε, και όταν είμαστε στην οδό την οποία ο Κύριος έχει ετοιμασμένη για εμάς, όλες οι απαντήσεις, όλες οι λύσεις, όλα τα προβλήματα τακτοποιούνται εκεί. Γιατί εγώ, λέει ο Θεός, θα σας προσθέτω τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας. Να μία απάντηση. Κύριε, μου λείπει εκείνο, μου λείπει το άλλο, κάνε χάρη, χρειάζομαι και εκείνο και χρειάζομαι και λίγο παραπάνω από αυτό και θέλω και εκείνο και θέλω και το άλλο. Περπατάς την οδό μου, παιδί μου. Εγώ θέλω σε διδάξει την οδό εις την οποία, προσέξτε τι λέει ο λόγος του Θεού, πρέπει να περιπατήσεις. Και γιατί βάζει ο Κύριος αυτό το πρέπει? Γιατί εάν δεν περπατήσεις αυτή την οδό, τότε δεν θα βρεις και αυτά που ψάχνεις. Σήμερα, αδελφοί, μας φανερώνει ο λόγος του Κυρίου ότι η οδός είναι ο λόγος του Κυρίου. Γιατί ουδέν εκ τούτων των γεγραμμένων θέλει λήψη. Τίποτα δεν θα υπάρχει χωρίς του συντρόφου αυτού. Ό,τι είναι γεγραμμένο, αυτό θα εκπληρωθεί. Διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα. Γιατί όλες οι αποφάσεις του Κυρίου, αδελφοί, και όλα τα έργα του Πνεύματος του Θεού είναι γεγραμμένα εδώ. Ό,τι πρόκειται να συμβεί στη ζωή σου, αδελφέ μου και αδελφή μου, από την ημέρα που ακολούθησες τον Ιησού Χριστό πραγματικά και με απόφαση θανάτου και με απόφαση πραγματικής ακολουθίας του Λόγου του Θεού, είναι γεγραμμένα εδώ. Τίποτα δεν θα έχει παρεμβάσεις και παρεμβολές εις την οδό του Κυρίου. Όλα είναι εδώ, όλα. Η οδός του χριστιανού, αδελφοί, είναι προσχεδιασμένη για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Και αυτός έριψε τον κλήρον περί αυτών και η χείρα αυτού διεμήρασε αυτά με στάθμη εκείνη τη γη. Βλέπετε, για το λαό Ισραήλ, ο Κύριος είχε αποφασίσει ποια θα είναι η γη την οποία επρόκειτο να κληρονομήσουν. Και αυτή τους εχαρίστηκε τέλος. Όπως και για εμάς. Είναι προσδιορισμένο, αδελφοί, να ζήσουμε αιώνια με τον Κύριο. Και η γη μας δεν είναι αυτή. Είναι η ουράνια πατρίδα. Εκεί είναι ο κλήρος μας, αδελφοί. Και εκεί αποφάσισε ο Θεός να μας φέρει και να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Κύριο. Αλλά για να φτάσουμε σε εκείνο το τέρμα, σε εκείνη τη γη, και να απολαύσουμε τον κλήρο τον οποίον έδωσε ο Κύριος τον καθέναν από εμάς, πρέπει να αναζητήσουμε το δρόμο μας εις το Λόγο του Θεού. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αυτό που ο Κύριος έχει φυλαγμένο για μας. Αδέλφια, ο Κύριος έχει φυλαγμένο κάτι για εσένα ακριβώς. Αδελφέ μου και αδελφή μου, εάν δεν έχεις μάθει ακόμα, και αν δεν έχω μάθει ακόμα, τι ο Κύριος έχει φυλαγμένο για τον κάθε έναν από εμάς, να τρέξουμε να το βρούμε. Βλέπετε, η Βασιλεία των Ουρανών, αδελφοί, είναι κάτι την οποία ο άνθρωπος πρέπει να την αναζητήσει. Είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να ψάξει για να το βρει. Πρέπει να πουλήσει πράγματα για να το αποκτήσει. Πρέπει να βιάσει τον εαυτό του
από πράγματα ανθρώπινα για να την κερδίσει. Και βλέπετε, αδελφοί, ότι για να ζητήσουμε και να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού πρέπει να αρνηθούμε πράγματα από την καθημερινή μας ζωή. Πρέπει να κόψουμε από τις επίγειες απολαύσεις μας για να μπορέσει ο Κύριος και να έλθει να μας προσθέτει τα αγαθά του ουρανού και να βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας το έργο του Κυρίου να εξελίσσεται κάθε μέρα και εμείς να είμαστε ως οι ονειρευόμενοι. Και πράγματι, αδελφοί, όποιος εμπιστεύεται το έργο και τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του, θα βλέπει πράγματα να συμβαίνουν που δεν θα τα πιστεύει. Μα πώς έγινε αυτό, Κύριε? Πώς έγινε το άλλο, Κύριε? Αλλά το θέμα, αδελφοί, είναι να μάθουμε να εμπιστευόμαστε το σχέδιο του Κυρίου στη ζωή μας. Να μην απογοητευόμαστε. Πολλές φορές η ζωή αυτή, αδελφοί, θα μας φέρει σε απογοητεύσεις, σε θλίψεις. Αυτή την εβδομάδα πέρασα μία στεναχώρια μεγάλη. Ήμουνα πολύ στεναχωρημένος. Και ήρθαμε την Πέμπτη στην Εκκλησία και η απάντηση ήταν στο Λόγο του Κυρίου. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλι θέλω υπή χαίρετε. Ω Κυρία μην. Κάθεσαι και στεναχωριέσαι, κάθομαι και στεναχωριέμαι για πράγματα ανθρώπινα τα οποία δεν μας ανήκουν κιόλας. Δεν είναι δικά μας. Στετάβαλα και με ανθρώπους και έλεγα και εκείνος στέει και ο άλλος στέει και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού και λέει «Η επιοίκειά σας είναι γνωστή πάντα στους ανθρώπους». Τα έκανα, Κύριε, σαλάτα που λέμε, συγχώρεσέ με. Πάσα όλα τα αιτήματά σας, φέρτε τα εις τον Κύριο μετευχαριστίας. Για να ευχαριστήσεις όμως τον Κύριο για αυτά που περνάς, πρέπει να χαίρεσαι εν Κύριο. Εάν δεν χαίρεομαι εν Κύριο, πώς θα πάω στον Κύριο με ευχαριστία? Με γκρίνια θα πάω και με παράπονο και λέγοντας τον Κύριο, Κύριε, τίποτα δεν γίνεται και εγώ προσεύχομαι και δεν συμβαίνει τίποτα στη ζωή μου. Παιδί μου, χαίρεσαι εν εμή. Χαιρόμαστε εν Κύριο σήμερα, αδελφοί. Είναι η χαρά μας τον Κύριο. Εάν δεν είναι η χαρά μας τον Κύριο, αδελφοί, θα κάνει ο Κύριος έτσι τα πράγματα στη ζωή μας, να απογοητευτούμε τόσο πολύ, έτσι ώστε να μάθουμε ότι η χαρά μας είναι μόνο εν Κυρίω, πουθενά άλλου. Οπουδήποτε αλλού, αδελφοί, η χαρά ή δεν θα υπάρχει, ή θα είναι προσωρινή και θα φύγει. Αλλά όμως η χαρά εν Κυρίω, αδελφοί, είναι μια χαρά μόνιμη. Είναι μια χαρά ένδοξη. Είναι μια χαρά που δεν σταματά. Και η ειρήνη του Χριστού, η υπερέχουσα πάντα νου, θα φυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας. Αδελφοί μου αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό να αγαπήσουμε το Λόγο του Κυρίου κατά πάντα. Η αναζήτησή μας να είναι στο Λόγο του Θεού. Να ψάχνουμε, να αναζητάμε, αδελφοί, στο Λόγο. Να ερευνούμε τα σγραφάς. Να τις ερευνούμε τις γραφές. Μην την πατήσουμε κι εμείς όπως την πάτησε ο λαός Ισραήλ. Εκπληρώθηκαν τα γεγραμμένα και ακόμα οι Ισραηλίτες περιμένανε. Περιμένουμε το Μεσσία να έρθει. Και ο Μεσσίας ήρθε. Και ο Μεσσίας έσωσε. Και ο Μεσσίας κήρυξε. Και ο Μεσσίας ευλόγησε. Ο Μεσσίας εχάρισε ζωή στους ανθρώπους. Αναστήθηκε. Αναλύθηκε. Και ακόμα οι άνθρωποι τον περιμένουν. Ήθε, αδελφοί, να εμπιστευθούμε το Λόγο του Θεού, γιατί θα εκτελεστεί. Ο γεγραμμένος Λόγος του Κυρίου θα γίνει ακριβώς. Πάντα τα γεγραμμένα θα γίνουν και θα εκπληρωθούν. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος δεν αναζητά και δεν ψάχνει, θα περιμένει χωρίς να έχει αποτέλεσμα μέσα στη ζωή του. Ήθε ο Κύριος, αδελφοί, να ευλογεί κατά πάντα τους λόγους του μέσα στην καρδιά μας, για να είμαστε χριστιανοί, καρποφόροι και να απολαμβάνουμε πάντοτε και κατά πάντα, αδελφοί, το Λόγο του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Αμήν.